μόνο ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν φορές που δεν είσαι μάλλον στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση, αλλά καταφέρεις να κερδίζεις. Και υπάρχουν φορές που παρόλο που προσπαθείς και είσαι καλός, δεν κερδίζεις. Ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, συγχαρητήρια στην ομάδα του Κίτρους, συγχαρητήρια και στους συμπαίκτες μου και έχω να πω ότι η σημερινή ήττα δεν κάνει την ομάδα μας από τη μία στιγμή στην άλλη από καλή ομάδα, κακή ομάδα και ούτε τους παίχτες που απαρτίζουν το ρόστερ από καλούς παίχτες, κακούς παίχτες. Δεν μπορεί να μηδενιστεί αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Διαγόρας. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα ξεχωριστά όπως μέχρι τώρα και έχουμε στόχο να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα στο γήπεδο και να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει και άλλες φορές να είμαστε και πιο τυχεροί και να παίρνουμε πάλι αυτό που μπορούμε. Αυτά. Το ότι στράβωσε σε εισαγωγικά το παιχνίδι και ήρθε η χείρη στον Βόλο, σας αφήνει μια πικρία ότι θα μπορούσατε με νίκη σήμερα να είστε με αυτό το παιχνίδι δυνατά? Εντάξει, σίγουρα. Ήρθαμε εδώ πέρα για να κερδίσουμε. Ξέραμε ότι στο άλλο παιχνίδι, στο Πανθεσσαλικό, μια ομάδα ή και οι δύο όπως σήμερα θα έχουν απώλεια βαθμών και με μια πιθανή νίκη ότι θα ήμασταν πιο κοντά. Δυστυχώς δεν ήρθε αυτό. Σίγουρα μας αφήνει μια πικρία, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε την προσπάθειά μας εδώ και συνεχίζουμε να διεκδικούμε ό,τι μπορούμε μέσα στο γήπεδο. Υπήρχε μεγάλο κίνητρο σήμερα αναφορικά με τα υπόλοιπα παιχνίδια της κατηγορίας ή το κίνητρο είναι πάντα το ίδιο, είτε παίζεται εκτός ή εκτός έδρας, αναφορικά με το ότι αγωνιστός θα είναι απέναντι σε μια ομάδα που προέρχεται από το που είναι από τον ίδιο νομό? Όχι, είναι ένα παιχνίδι, ήταν μάλλον ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Τυχαίνει να είναι αρκετές ομάδες στο δεύτερο όμιλο από τον ίδιο νομό. Αυτό ίσα ίσα δείχνει ότι η Πιερία είναι ανταγωνιστική. Έχει παίχτες από την Πιερία οι οποίοι δείχνουν ότι. Και ομάδες μάλλον και παίχτες οι οποίοι δείχνουν ότι μπορούν. Και αυτό νομίζω είναι το πιο θετικό στην φετινή σεζόν. Και ήταν ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα που μπήκαν και οι δύο ομάδες μέσα για να κερδίσουν. Όλα τα παιδιά γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε καλές σχέσεις. Και δεν μας απασχολεί ό,τι γίνεται έξω από το γήπεδο. 90 λεπτά είναι αυτά, υπάρχει σίγουρα η αντιπαλότητα σε αθλητικά πλαίσια, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η ανθρώπινη σχέση, η οποία είναι πάνω απ' όλα. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στους 25-26 παίχτες που αγωνίστηκαν. Αυτός είναι ο σκοπός. Πιστεύω χάρηκαν όλοι που ήρθαν να δουν το μάτς. Ήταν πάρα πολύ καλό μάτς. Στο αγωνιστικό κομμάτι, σήμερα δώσαμε στον εαυτό μας αυτό που στερήσαμε εμείς οι ίδιοι στα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι. Στα τελευταία παιχνίδια που φέραμε για ανεπιτυχή αποτελέσματα, ήμασταν νομίζω πολύ άτυχοι. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και τον Απόλλωνα μέσα στην έδρα μας και έξω στον Καρισκάκη. Ήμασταν πολύ καλοί, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Σήμερα, ό,τι μας παρουσιάστηκε, νομίζω το εκτελέσαμε. Γι' αυτό και πήραμε το μάτς. Ήταν κλειδί για μας και το λέγαμε όλη τη βδομάδα ότι ό,τι ευκαιρία πρέπει να μας παρουσιαστεί πρέπει να την τελειώσουμε. Όπως δεν κάνουμε στα προηγούμενα μάτς. Το καταφέραμε αυτό και πήραμε την νίκη. Η απόδοση σου ήταν καλή. Έκανε σωστά τη δουλειά σου στο γήπεδο και μπορούμε να πούμε ότι κράτησες και το 0 για την ομάδα σου. Είσαι ικανοποιημένος εσύ από την. Σε γενικές γραμμές ναι. Διότι έχω να παίξω αρκετό καιρό, ήμουνα στον πάγο. Ήταν δύσκολο για μένα όλο αυτό το διάστημα. Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι βαδίζω καλά. Πώς βιώνει ένας θεματοφύλακας όταν δεν αγωνίζεται? Δεν είναι το ίδιο με τους υπόλοιπους προσφυγητές της ομάδας και αν μου επιτρέπεις, ποιος ήταν ο βαθμός συμμετοχής στην απόκριση που έκανες στο σουτ του Σαμανίδη? Κοιτάξτε, είναι κατά τη γνώμη μου πιο δύσκολη θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε, όταν δεν παίζεις, χάνεις ρυθμό, χάνεις πολλά όσο και να δουλεύεις. Ένας θεματοφύλακας που δεν παίζει, χάνει πολύ. Από ένα back, από ένα κεντρικό. Είναι πολύ πιο δύσκολο όταν θα επανέλθει να προσαρμοστεί κατευθείαν. Θέλει υπομονή και παιχνίδια, σιγά σιγά, με τον καιρό. Η άλλη ερώτηση, για το βαθμό δυσκολίας της. Και η συμμετοχή σου στην απόκριση που έκανε στο σουτ του Σαμανίδη και τα δοκάρια. Δεν το κατάλαβα, ήταν ενστικτό. Τελείως. Στο μέγιστο βαθμό. Εντάξει, νομίζω θα τη δω λογικά και στο βίντεο. Τι να σου πω, ήταν εντάξει.
δύσκολη νομίζω. Αυτό θέλει κάτι να αναιρεί το γεγονό ότι ήταν πολύ δύσκολη αποκολλήση. Ναι, θέλει να τη δω γιατί δεν κατάλαβα. Τώρα θέλει να την ξαναδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.